Είμαστε με τον υποψήφιο βουλευτή Λέσβου με το Πασόκ Κινάλου, Μιχάλη Μαμάκο. Κύριε Μαμάκο, τι ήταν εκείνο που οδήγησε να κάνετε έκθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποψηφιότητά σας και γιατί νομίζετε ότι η ηγεσία του κόμματος σας επέλεξε? Καταρχήν, να σας, κύριε Κοτσελιά, να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία. Να ευχηθώ τις Άγιες Μέρες, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο, υγεία και ειρήνη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια έχω ασχοληθεί με τα κοινά. Πάρα πολλά χρόνια, που σημαίνει ότι με την κοινωνία, με τα προβλήματά της, με τους πολίτες, με τους επιχειρηματίες, έχουμε ζυμωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Θεώρησα λοιπόν ότι μπορούσα, είχα τη δύναμη και τη γνώση και την εμπειρία να δώσω έναν αγώνα, αν βέβαια επιλεγώ από τους συνδημότες μας, στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι και το κόμμα μου, βλέποντας την πορεία του καθενός, αυτά που έχει προσφέρει, αυτά που προσφέρει, θεωρώ ότι με επέλεξε και εμένα μαζί με τους άξιους συνυποψηφίους μου, γιατί μιλάμε για ένα ψηφοδέλτιο ανανεωμένο, με νέους ανθρώπους, επαγγελματίες από όλους τους χώρους, που νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και είναι ένα ψηφοδέλτιο, θα έλεγα, αρκετά καλό. Τι φέρνει η δική σας υποψηφιότητα στον χώρο? Θεωρώ ότι με φέρνει σε άμεση επαφή με την κοινωνία, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά και λόγω του επαγγέλματός μου ως φοροτεχνικός, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε περάσει τα πάμπολα όσον αφορά και τις επιχειρήσεις, κάποιες εκατοντάδες επιχειρήσεις στις οποίες έχω όλα αυτά τα χρόνια συνεργασία, αλλά και τους απλούς πολίτες και ιδιώτες. Οπότε γνωρίζω από πρώτο χέρι, όπως ο γιατρός γνωρίζει τις ασθένειες, γνωρίζω και εγώ το βασικό σήμερα πρόβλημα που είναι το οικονομικό σε όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι πέραν αυτού έχω τη δυνατότητα και τις γνώσεις να μεταφέρω τα προβλήματα κάτω στην κεντρική διοίκηση και να απαιτήσω να διεκδικήσω για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η περιφέρεια μας έχει υποστεί τα πάνδυνα σε πολλούς τομείς και αυτό λοιπόν πρέπει κάτι να γίνει για να αλλάξει και πρέπει να έχουμε και τη φωνή μας και σαν το χώρο το δικό μου, γιατί γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε εκπρόσωπο από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και θεωρώ ότι θα δοθεί μια δυνατότητα. Από ό,τι βλέπουμε και δημοσκοπικά ότι πάμε αρκετά καλά, να μπορέσουμε να ξαναέχουμε τη φωνή απευθείας ο χώρος μας, το κόμμα μας, από τα νησιά μας, τη Λέσβο, τη Λίμνο και την Αιστράτη απευθείας στο Κοινοβούλιο. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω. Πώς βλέπετε το τοπικό ψηφοδέλτιο σε σχέση με τα προηγούμενα? Ωστόσο, νομίζω ότι μου το απαντήσατε. Ναι, γιατί είναι και τα νέα παιδιά, υπάρχουν και οι παλιοί και έμπειροι, οπότε νομίζω ότι είναι ένα πλήρες ψηφοδέλτιο. Και νομίζω ότι όλοι μαζί ενωμένοι έχουμε ένα κοινό στόχο να καταφέρουμε πάλι να πάρουμε την έδρα που νομίζω δικαιωματικά ο χώρος μας το δικαιούται, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά για αυτόν τον τόπο και θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στα προβλήματα του κόσμου. Από την ανταπόκριση του κόσμου, θεωρείτε ότι αυτός ο στόχος, δηλαδή η κατάκτηση της έδρας, είναι εφικτός? Θεωρώ ότι είναι εφικτός, γιατί ο κόσμος πολύ έχει ζήσει και τις δύο κυβερνήσεις, οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια ένα μόνο βομβαρδισμό έκαναν στο δικό μας χώρο. Εμείς βέβαια έχουμε δει τα λάθη μας, έχουμε πληρώσει τα λάθη μας και βέβαια ο διπολισμός αυτός που υπάρχει σήμερα και τον οποίο τον υπηρετήσαμε, αλλά και κάνουμε και την κριτική μας, θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει τον τόπο μας. Πρέπει να αλλάξουμε για να μπορέσει η κοινωνία να πρέπει η πολιτεία να ανταποκριθεί στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας που είναι πολλά και πολύπλοκα. Σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπείται κοινοβουλευτικά, ποια είναι τα θέματα που θα προτάξετε? Καταρχήν, θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας για την ανάπτυξη των νησιών μας, του τόπου μας, με ορθολογισμό και με προστασία στο περιβάλλον. Τα νησιά μας ξέρουμε ότι ζούσαν από τον τουρισμό, το οποίο αυτά τα τελευταία χρόνια και λόγω της κρίσης, λόγω του μεταναστευτικού, λόγω της πανδημίας, καταλαβαίνετε ότι είχε κυριολεκτικά σχεδόν καταστραφεί αυτός ο τομέας και συμπαρασύρει ο τουρισμός τα πάντα. Το δεύτερο είναι η πρωτογενή παραγωγή. Αγρότες, κοινοτρόφοι. Βλέπουμε πολύ καλά ότι συρρυκνώνει το εισόδημά τους, το κόστος παραγωγής μεγάλος και δεν μπορεί να ακολουθήσει τις αυξήσεις των προϊόντων τα οποία χρειάζονται για να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε σχέση με αυτά τα οποία εισπράττουν. Το δεύτερο θέμα που θα πρέπει να δούμε είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια έχει γονατίσει όλη την κοινωνία. Αυξήσεις που γίνονται για λόγους, θα έλεγα πιο πολύ εντυπωσιασμού, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί όταν παράδειγμα μιλάμε για μια αύξηση των μισθών και συντάξεων που αυτά με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πάει στο ΝΑΔΙΡ,
Όταν έχουμε ένα 7% και έχουμε όμως από τα ήδη πρώτες ανάγκες από 15 μέχρι 40% αύξηση, καταλαβαίνετε ότι ο φτωχός γίνεται ακόμα φτωχότερος. Καταλαβαίνετε. Και βέβαια το θέμα την ενέργεια, η οποία από ό,τι ακούσαμε και σήμερα, ότι από 1η Μαΐου μας περιμένουν τρελά πράγματα όσον αφορά τη ΔΕΗ. Καταλαβαίνετε ότι οι νέες ρυθμιζόμενες αυξήσεις θα πάνε μέχρι και 850% αύξηση. Καταλαβαίνετε, αυτοί ειδικά που έχουν τριφασικά ρέματα θα πληρώσουν πολύ ακριβά το μάρμαρο. Καταλαβαίνετε ότι η κοινωνία δεν αντέχει. Αυτά λοιπόν για να μπορέσουν να βγουν σε σωστό δρόμο θα πρέπει να μην υπάρχει αυτός ο διπολισμός, να υπάρχει μια συνεργασία, να μπουν στο τραπέζι όλα για να μπορεί ο κόσμος να ζήσει την επόμενη μέρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνεργασίες, ποια είναι η δική σας γνώμη για το θέμα της συνεργασίας σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση? Νομίζω αυτό το είπε ξεκάθαρα ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι εμείς δεν θα οδηγήσουμε τη χώρα στα βράχια. Δηλαδή, έχουμε διδαχθεί τα τελευταία χρόνια από τις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Και βέβαια ο διπολισμός που βλέπουμε κάθε μέρα, η ανταλλαγή ύβριων και οτιδήποτε άλλο, το ποιος φταίει πιο πολύ και πιο λίγο. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος η συνεργασία και βέβαια να γίνει πάνω σε προγραμματικές βάσεις. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινώσει ο πρόεδρός μας και βάσει αυτού θα καθίσουν να συζητήσουν τα σπουδαία θέματα και αν βρεθεί σημείο το οποίο θα μπορεί να συγκλίνουν ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει μια συνεργασία όσον αφορά σε επίπεδο κυβέρνησης. Νομίζω αυτά θα τα πει και αναλυτικά τις επόμενες μέρες, γιατί θα έρθει στη Μητυλίνη ο πρόεδρός μας, θα τα αναφέρει αναλυτικά και να ενημερώσει και τον κόσμο και όλους τους συνδημότες μας. Επίσης ήθελα να πω, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ο τόπος μας έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα είναι στην αφάνεια. Θεωρώ ότι έχω τη δύναμη, έχω την εμπειρία να μπορώ αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να τα βγάλω προς τα πέρα και να αγωνιστώ για αυτά, ώστε να αλλάξει τελείως η ζωή μας. Ποια θεωρείτε ότι είναι αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα? Καταρχήν συνδυάζουμε πολιτισμό, συνδυάζουμε φυσικό περιβάλλον. Συνδυάζουμε μια μεγάλη μακρόχρονη ιστορία, τα μουσεία μας, όλο τον χρόνο ήλιο και υπέροχες παραλίες. Όλα αυτά σε συνδυασμό με μια σωστή, έτσι ας το πούμε, προβολή, αλλά και πάνω από έναν αγώνα πάνω σε αυτό να τα αναδείξουμε, νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη των νησιών μας είναι γνωστό ότι βασίζεται στον τουρισμό εν πρώτες. Και βέβαια, όπως είπαμε, στην πρωτογενή παραγωγή που είναι η γεωργία και η εκτροτροφία, αλλά το οποίο είναι αλληλένδετα, θεωρώ. Ποιο είναι το μήνυμα που ενδεχομένως θέλετε να περάσετε στους ψηφοφόρους σας, ποια είναι αυτή η ιδιοποιώς διαφορά για την οποία πρέπει να σας το μήνυμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ και κίνημα αλλαγής είναι εδώ, καλεί όλο τον κόσμο να δώσει ένα ισχυρό ποσοστό, να μπορέσουμε ούτως ώστε να αλλάξουμε αυτά που έχουμε τη δύναμη και δυνατότητα βάσει των προγράμματος να αλλάξουμε.